Τη μέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη, είχε πει ο Μαχάτμα Γκάντι, και το ζευγάρι αυτό από την Ουκρανία τον επιβεβαιώνει. Οι δρόμοι του Εβεν και τη Ζόια συναντήθηκαν λίγο πριν τα ρωσικά στρατεύματα εισβάλλουν στη χώρα και ο έρωτάς τους αναπτύχθηκε κυριολεκτικά στα ορίγματα. Εκείνος, μόνιμο μέλος του Ουκρανικού στρατού, και εκείνη η εθελόντρια από το 2014 βρέθηκαν μαζί στην πρώτη γραμμή. Ένα ζεύγος πολεμιστών που εδώ και 17 μήνες αγωνίζεται μαζί. Δύο άνθρωποι που επέλεξαν να είναι μαζί και στην ειρήνη και στον πόλεμο. Σήμερα έβγαλαν την παραλλαγή, κατέβασαν τα όπλα και αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στην περιοχή του Χολότ Νιγιάρ, μια ανάσα από το πεδίο των μαχών. Навіть після війни ми все одно будемо з війною, але от хочеться сьогодні просто от прожити один день, ніби нічого нема, в якомусь такому спокої, в якомусь такому ніби от мирний час, така репетиція. Κρατώντας σφιχτά τα χέρια τους, βαδίζουν στη νέα τους ζωή και ελπίζουν. Στην πιο ευτυχισμένη μάλιστα στιγμή τους εξομολογούνται πως καταφέρνουν μέσα στα χαρακώματα να αισθανθούν ζωντανοί, ακόμη και όταν νιώθουν την ανάσα του θανάτου. Ένα μικρό σημάδι είναι αρκετό για να αποφύγεις, όπως λένε, την παράνοια. Μαλένικα μου, το κόμμα κόψικο, ήταν 30 σαντιμέτρια. Ότι είναι μένα γορεί πόλη. Ότι я валяюсь, λίγο ρούκα, лежит на сброї. И маленькая болевая мушка залезла на руку. Я розумію, що це мишка, це життя. Дивився на небо, коротше, щоб там яка б війна не була, все одно буде якесь життя. Στο Γαμήλιο Γλέντι συνεχίστηκε σε ένα τοπικό φεστιβάλ με μουσικά συγκροτήματα, στο οποίο το ζευγάρι αντιδώρων συγκέντρωσε χρήματα για ενίσχυση των Ουκρανικών δυνάμεων που δίνουν τη μάχη των μαχών.